Καλημέρα, 5η 9 Ιανουαρίου 2020, και έχουμε μία επιστολή από μια φίλη η οποία λέει: «Βοήθεια, χάνω τις φίλες μου, χάνω τα πατήματά μου. Καλημέρα Θέκλα, συγχαρητήρια για τη δουλειά σου και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σου. Είμαι μια κοπέλα 28 ετών και πριν σου καταλήξω στο πρόβλημά μου, θα ήθελα να σου πω λίγα λόγια όσο πιο σύντομα γίνεται για μένα. Από μικρή ήμουν ένα παχύσαρκο κορίτσι. Στην εφηβεία μου έφτασε 161 κιλά. Και ιδιαίτερα καλομαθημένη, μιας και οι γονείς μου είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Σε ηλικία 18 ετών όταν ήμουνα, οι γονείς μου έχασαν όλη τους την περιουσία λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποκορύφωμα λίγα χρόνια μετά να χάσω και τον πατέρα μου. Αν και το σοκ ήταν τεράστιο, ξεπουλήθηκαν τα πάντα και συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορέσω να καλύψω τις σπουδές μου, δεν πτωήθηκα, έσφιξα τα δόντια και είπα ότι οι γονείς μου έκαναν τις δικές τους επιλογές και εγώ θα χτίσω τη ζωή μου μόνη μου για να σταθώ στα δικά μου πόδια. Έπιασα αμέσως δουλειά για να μπορώ να υποστηριχθώ οικονομικά και αφού πήρα το πτυχίο μου, μπράβο! Πήρα υποτροφία για μεταπτυχιακό στο αντικείμενο μου, μπράβο! Παράλληλα έκανα και διατροφή και κατάφερα να χάσω τα πρώτα 50-55 κιλά. Μπράβο! Τα τελευταία 3 χρόνια μετά το μεταπτυχιακό μου ξεκίνησα να ταξιδεύω πολύ για να βρω δουλειά με αιματηρές οικονομίες, πίεση και διάβασμα. Μπράβο! Κατάφερα να βρω ένα γραφείο στο εξωτερικό στην Ευρώπη και ξεκίνησα να αναλαμβάνω project με αυτή την εταιρεία σε όλη την Ευρώπη. Δεν λέω πού για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Παράλληλα, τον καιρό που ήμουν Ελλάδα, συνέχιζα την εργασία μου ως πωλήτρια, διότι τα χρήματα δεν ήταν ακόμα αρκετά. Πέρσι, σε ένα διεθνή διαγωνισμό στο αντικείμενο μου σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου πήρα δύο διεθνή βραβεία, μπράβο, μου έγινε πρόταση από μια Αμερικάνικη εταιρεία να αναλάβω project στην Ευρώπη με ένα πολύ καλό μισθό, μιας και χρειάζονταν άτομα που μιλούν πολλές γλώσσες και εγώ μιλάω 5. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επιτέλους, φως. Αρχίζουμε να πατάμε στα πόδια μας, σκέφτηκα, ενώ παράλληλα έκανα εντατική διατροφή και με πολύ κόπο έφτασε 73 κιλά. Φυσιολογικό BMI για πρώτη φορά στη ζωή μου. Το BMI είναι το ποσοστό λίπους στο σώμα. Περίπου. Body mass index. Σημαίνουν τα BMI που έχει να κάνει με το πόσο ποσοστό λίπος έχει στο σώμα. Γιατί στα λέω όλα αυτά? Όπως καταλαβαίνεις, για να επιτύχω κάποια πράγματα, διάβασμα, πτυχία, διατροφή, ταξίδια, θυσίασα χρόνο από τις παρέες μου, τις φίλες μου και τους ανθρώπους που αγαπώ. Το παραδέχομαι. Αυτό όμως που με έχει ταράξει και προβληματίσει είναι αλλαγές στη συμπεριφορά της βασικής μου εντός αγωγικών παρέας από την εφηβεία μου. Φτάσαμε σε μια ηλικία που οι μισές έχουν κάνει παιδάκια από τα 28. Νωρίς. Σχεδόν όλες παντρευτήκαν και οι υπόλοιπες ετοιμάζονται σε χωριό έμενες κόρη. Τι συμβαίνει όμως όταν αλλάζουμε μήκος κύματος με ανθρώπους που έχουμε διαλέξει να μεγαλώσουμε μαζί? Δεν νομίζω να έχεις διαλέξει με ποιους θα μεγαλώσεις μαζί. Έτυχε να μεγαλώσεις μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Που έχουμε μοιραστεί τόσα πολλά από την εφηβεία μας. Ενώ έχω ξεκαθαρίσει στις φίλες μου ότι θέλω πρώτα να νιώσω πως ολοκληρώνομαι εγώ, πως θέλω να επιτύχω κάποιους στόχους και να αφοσιωθώ στο επάγγελμα αυτό που από μικρή ήθελα να κάνω, που τόσο πολύ αγαπώ, και πως σίγουρα δεν είμαι έτοιμη να βάλω τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα ακόμα. Ερωτήματα όπως «Άντε, τι περιμένεις εσύ, πότε θα παντρευτείς, να σου βρούμε ένα καλό παιδί, τι περιμένεις για να γίνεις κι εσύ μανούλα» κλπ. Είναι ασταμάτητα. «Κόψε με εμείς την ουρά σου, να μην την κόψεις κι εσύ, είναι της μόδας οι κομμένες ουρές». Όσο τους εξηγώ, δείχνουν να καταλαβαίνουν για λίγο, αλλά δεν αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά τους και τα ερωτήματα τέτοιου τύπου επανέρχονται. Νιώθω πολύ απομακρυσμένη και αναρωτιέμαι πώς έγινε αυτό. Να σου πω εγώ πώς έγινε αυτό. Μεγάλωσες, εξελίχθηκες και αυτές έμειναν στάσιμες. Έτσι έγινε αυτό. Life happens. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι επιστρέφοντας μαθαίνω τα νέα των φίλων μου, συμμερίζομαι τα προβλήματά τους στη νέα τους ζωή. Αλλά φαίνονται τόσο απορροφημένοι με αυτή τη νέα ζωή, που ο τρόπος που ζω εγώ τους φαίνεται τόσο ξένος που είναι σαν να μην τον καταλαβαίνουν ή και τον ζηλεύουν. Σαν να θέλουν να με τραβήξουν στο δικό τους σωστό δρόμο. Να διαβάζεις ξανά το μύθο του Εσώπου για την Αλεπού με την κομμένη ουρά. Μήπως εγώ κάνω λάθος και όντως τα 26, 27, 28 δεν είναι ώρες για οικογένεια? Όχι, εσείς είσαι σωστή κατά τη γνώμη μου πάντοτε.
Μήπως να το δω πιο σοβαρά, λες και τα υπόλοιπα που κάνω είναι ασόβαρα. Φαντάζομαι πλάκα κάνεις με αυτή την ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια κοπέλα με το δικό σου επίπεδο κάνει αυτή την ερώτηση σοβαρά. Μήπως πάλι αλλάξαμε μυαλά και δεν επικοινωνούμε? Ναι, αλλάξατε μυαλά και δεν επικοινωνείτε. Μάλλον εσύ άλλαξες μυαλά και αυτές έμειναν εκεί που ήταν. Και πώς προχωρώ? Οι φίλοι μου λείπουν πολύ στα ταξίδια μου και θέλω την παρέα τους στη ζωή μου. Αλλά δεν μπορώ να νιώθω ότι κρίνομαι για τη ζωή που τόσο πολύ πάλεψα. Θα ήθελα τη συμβουλή σου για το πώς να το διαχειριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την απάντησή σου όταν με το καλό έρθει. Συνέχισε το υπέροχο έργο σου και να ξέρεις ότι περιμένω με ανυπομονησία να παραλάβω το βιβλίο σου, να μείνω ή να φύγω και ελπίζω να με βοηθήσει. Το να μείνω ή να φύγω μιλάει για γάμο, αλλά μπορεί να βοηθήσει και για φιλία. Και έχουμε και update. Καλησπέρα, Θεκλά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακούσω την άποψή σου. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο μήνα αυτό το θέμα με απασχόλησε ακόμα πιο πολύ. Έτυχε να μείνω στην Ελλάδα καιρό, διότι ακυρώθηκαν κάποιες δουλειές μου, πράγμα το οποίο με στενοχώρησε. Και έγιναν και κάποια πράγματα στην προσωπική μου ζωή με ένα άτομο που με ενδιέφερε και όπως έδειχνε τον ενδιέφερα, κι εγώ. Αλλά δεν προχώρησε, διότι εκείνος στα 35 του ψάχνει τη γυναίκα των ονείρων του και μάνα των παιδιών του. Και καταλήξαμε στο ότι με τη συχνότητα που λείπω εγώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, διότι δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το πλάνο του στην παρούσα φάση. Παρότι ταιριάζαμε πολύ, περνούσαμε πολύ καλά μαζί, συζητούσαμε, γελούσαμε και διασκεδάζαμε. Για μένα, όταν έληξε αυτό, ήταν άλλο ένα χαστούκι στις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Πέρασα μια περίοδο περίπου ενός μήνα, όπου ξυπνούσα και ένιωθα τόσο μόνη μου. Κλάμα, νεύρα και πολύ κακή διάθεση. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση. Αν είναι δικό μου λάθος αποκλειστικά και τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω. Προσπαθώ να υπολογίσω το κόστος της δουλειάς μου, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, αλλά με έκανε να νιώθω πως ξεκόβομαι όχι μόνο από τις παρέες μου, με τις οποίες υπάρχει ελάχιστο κοινό έδαφος, και όποτε τους βλέπω νιώθω να πιέζομαι και να μην περνάω καλά, αλλά και από την οικογένεια μου, η οποία μου δίνει την αίσθηση ότι δεν με υπολογίζει σε κανένα μελλοντικό σχέδιο, ή όταν προκύπτει κάποιο οικογενειακό θέμα που με αφορά, απλώς το μαθαίνω κατά λάθος, αφού έχουν πάρθει αποφάσεις. Ήθελα κάπου να μιλήσω, προσπάθησα να το κάνω μιλώντας τη μητέρα μου, η οποία ενώ με υποστήριζε σε όλη αυτή την πορεία και προσπάθεια γύρισε και μου είπε «Εσύ το διάλεξες αυτό το επάγγελμα». Να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ δεν με ενοχλούσε να είναι μόνη μου. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, πάντα μου άρεσε. Μου ήμουν καλή παρέα, αυτό είναι τέλειο. Αλλά τώρα νιώθω μόνη, μόνη αποκομμένη. Το λάθος είναι ότι πέρασες πολύ καιρό στην Ελλάδα, εκεί το παθήσεις ζημιά. Αυτό που αποφάσισα και έκανα πράξη είναι να αρχίσω να μιλάω πιο ανοιχτά στον κόσμο γύρω μου. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Γιατί όσο το κρατώ μέσα μου και αισθάνομαι άσχημα, με τρώει όλο και πιο πολύ. Ξέρω ότι μπορεί να χάσω τους φίλους μου όταν τους μιλάω ανοιχτά, για παράδειγμα και όταν ακούω την άποψή τους για μένα, να τους λέω και εγώ τη δική μου για εκείνους. Στο κάτω-κάτω, γιατί να εφίσταμε αυτό το judgment, αυτή την κρίση μόνο εγώ? Ένας γάμος από αυτά που βλέπω γύρω μου σίγουρα δεν εγγυάται την ευτυχία. Αλλά μήπως και όσο δεν μιλούσε ήταν καλύτερη η κατάσταση? Αυτή η κίνηση μου έφερε και άλλες εντάσεις και όσο προσπαθώ να τις αντιμετωπίσω όλους, τόσο πιο εξαντλημένη συναισθηματικά αισθάνομαι. Αυτά είχα να σου πω με λίγα λόγια. Περιμένω πραγματικά να ακούσω την άποψή σου, η οποία θα με βοηθήσει και στην οπτική μου, αλλά και στο πώς θα κινηθώ από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς που θα ασχοληθείς και θα αφιερώσεις τον πολύτιμο χρόνο σου. Καλή και δημιουργική χρονιά. Λοιπόν, φιλενάδα! Λοιπόν, η ιστορία σου μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι μια ιστορία επιτυχίας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τότε ήσουν απαχής αρκοπαιδί που έφτασες μέχρι και 161 κιλά και τώρα σε 73? Και το έκανες αυτό σταδιακά με πολλή προσπάθεια? Να ξεκινήσω από το ότι όταν οι γονείς σου καταστράφηκαν οικονομικά, εσύ δούλευες και σπούδαζες. Πήρες υποτροφίες και κατάφερες να φτάσεις στο σημείο που έφτασες. Κόρη μου, το συνειδητοποιείς ότι έχεις εξελιχθεί πολύ πιο ψηλά από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες? Λες από μόνη σου ότι μεγάλωσες σε μια οικογένεια που ήταν εύπορη μέχρι τα 18 σου και ήσουν καλομαθημένη. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο, μεγαλώνοντας σε μια εύπορη οικογένεια με ένα καλομαθημένο τρόπο, να έχεις αντίστοιχες φίλες, οι οποίες να μεγάλωναν επίσης σε εύπορες οικογένειες και ήταν κακομαθημένες ή καλομαθημένες, ή τέλος πάντων να έκανες παρέα με πρόσωπα τα οποία είχαν παρόμοια μυαλά με σένα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι με τους φίλους που είχαμε στην παιδική ηλικία ή στην ηλικία του δημοτικού σχολείου ή στην εφηβεία πρέπει να πορευτούμε ολόκληρη τη ζωή μας. Δεν το καταλαβαίνω. Και το έλεγα αυτό και στα παιδιά μου.
ειδικά στην κόρη μου, η οποία κόρη μου δυσκολεύτηκε πολύ και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο με τις φιλίες, πάρα πολύ, και της έλεγα: κόρη μου, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι σε ζηλεύουν. Όχι, εσύ είσαι μάνα μου και με βλέπεις σπουδαία επειδή είσαι μάνα μου και έχεις μια κακή, έχεις μια γνώμη για μένα, η οποία δεν είναι αντικειμενική κλπ. Κλπ. Τώρα που είσαι στα 20, η κόρη μου έρχεται και μου λέει: α, ξέρεις, για εκείνη τη φίλη που όταν ήμουν 16 μου λέει ότι με ζηλεύει, τελικά έχει αποδειχθεί ότι με ζηλεύει, δεν με άκουγε. Φυσικά είναι φυσιολογικό ο έφηβος να μην ακούει τη μάνα του. Άκουσε με τώρα εσύ όμως που είσαι 28 χρονών κοπέλα. Άκουσε με. Όσο εξελίσσεσαι και όσο αναπτύσσεσαι προσωπικά, πνευματικά, διανοητικά, επαγγελματικά, κοινωνικά, τόσο οι παλιές σου παρέες και οι παλιές σου συναναστροφές θα απομακρύνονται. Και πολύ πιθανό να σε φθονούν κιόλας, όχι απλώς να σε ζηλεύουν, να σε φθονούν. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Μπορεί και η ίδια η μάνα σου να σε ζηλεύει. Αν διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», που έχει κυκλοφορήσει το 17 από τις εκδόσεις Ψυχογιός, υπάρχει κεφάλαιο που λέει «Μπορεί η μάνα να ζηλεύει την κόρη». Διάβασε το. Λοιπόν, τι θα έκανα στη θέση σου. Στη θέση σου, φιλενάδα, θα ξόδευα όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο και ενέργεια στα παλιά μου λιμέρια. Θα έφευγα. Και θα προσπαθούσα να δικτυωθώ κοινωνικά και συναισθηματικά στο περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που δεν ταιριάζουν τα μυαλά μας και δεν ταιριάζουν τα χνότα μας. Έχεις μεγαλώσει με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια, έχεις εξελιχθεί και σταμάτα να ρίχνεις αυγά πάνω στους τοίχους. Οι φίλες σου, οι 28χρονες, οι παντρεμένες και οι μικροπαντρεμένες και οι μωρομάνες, δεν θα μπορούν, κόρη μου, να σε καταλάβουν εσένα που κάνεις καριέρα στο εξωτερικό. Ξέρεις, εγώ δεν σε φθονώ, σε ζηλεύω με την καλή έννοια. Θα ήθελα να είχα τα γκάτς σου, να είχα τα κότσια σου και όταν ήμουν μικρή να μην έκανα την εύκολη λύση του να παντρευτώ μικρή και να γίνω μάνα σε πολύ νεαρή ηλικία και να ακολουθούσα τις σπουδές μου, να ακολουθούσα το όνειρά μου και να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Εγώ σε ζηλεύω με την καλή έννοια. Αυτό που έχεις επιτύχει είναι σπουδαίο και μην αφήσεις τους ανθρώπους που σε φθονούν, που φθονούν την επιτυχία σου, να σε κάνουν να πιστέψεις για τον εαυτό σου ότι δεν αξίζεις. Τώρα, όσον αφορά τον 35χρονο κύριο, που εσύ είσαι 28 και είναι 7 χρόνια πιο μεγάλος από σένα, εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη, αλλά όταν είναι ο άντρας μεγαλύτερος, επειδή οι γυναίκες συνήθως έχουμε πιο προοδευτικά μυαλά, κάπου εκεί υπάρχει ένα clash, μια σύγκρουση. Δηλαδή αυτός ο 7 χρόνια μεγαλύτερος από σένα, σίγουρα με τον τρόπο που περιγράφει, σκέφτεται εξαιρετικά συντηρητικά. Και σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει οικογένεια μόνο με μια γυναίκα η οποία είναι στο σπίτι ή να κάνει ένα ωράριο γραφείου. Σκέφτεται με πολύ συντηρητικά μυαλά. Δεν είναι μόνο αυτές οι γυναίκες καλεσμάνες. Καλή μάνα μπορεί να είναι και μια γυναίκα καριέρας. Εγώ γνωρίζω μητέρες οι οποίες έχτισαν τις καριέρες τους ενώ είχαν μικρά παιδιά, με αιματηρές θυσίες φυσικά. Με αιματηρές θυσίες ενώ από τον προσωπικό τους χρόνο, γιατί αφιέρωναν τον χρόνο τους στα παιδιά και στη δουλειά. Και μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, τους λένε ότι είναι πολύ καλύτερες μητέρες από κάποιες άλλες οι οποίες καθόντουσαν στο σπίτι και οι μόνοι τους έγιναν παιδιά, το κουτσομπολιό με τη γειτόνισσα κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εσύ θέλεις να κάνεις παιδιά. Ξέρεις ότι υπάρχει επιλογή και να μην κάνεις παιδιά. Εάν εσύ θέλεις να κάνεις τα παιδιά, σε ποια ηλικία θέλεις να κάνεις τα παιδιά. Και αν ένας άνθρωπος σε πλησιάζει εσένα και δεν σε βλέπει ως τον άνθρωπο που είσαι, δεν σε βλέπει ως την προσωπικότητα που είσαι, δεν σε βλέπει, δεν ερωτεύεται εσένα. Και στο μυαλό του έχει ένα πλάνο, μάνα μου, δεν σου κάνει αυτός ο άνθρωπος εσένα, δεν σου κάνει. Γιατί όταν αγαπήσεις πραγματικά τον άλλον, τον θέλεις όπως είναι, με ό,τι πρόγραμμα ζωής και να έχει, με όπως και να δουλεύει, όπως και να ζει. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άντρας να ερωτευτεί μια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να κάνει παιδιά ή δεν θέλει να κάνει παιδιά και επειδή την έχει ερωτευτεί, να είναι μαζί της και να επιδιώκει να είναι μαζί της παρόλο που αυτή δεν θέλει να κάνει παιδιά και να το δέχεται και να μην κάνει ούτε αυτός παιδιά. Από τη στιγμή που αυτός ο 35χρονος έβαλε το πλάνο του πάνω από σένα, σημαίνει δεν σε ήθελε αρκετά. Μπορείς, αφού μιλάς και την αγγλική, να διαβάσεις το βιβλίο «Απλώς δεν σε θέλει αρκετά». Δεν θυμάμαι τον τίτλο που είναι στα αγγλικά. Υπάρχει και σε ταινία αυτό. Δεν θυμάμαι, για να μην πω τώρα τον τίτλο στα αγγλικά και να τον πω λάθος. Στα ελληνικά είναι «Απλώς δεν σε θέλει αρκετά».
Όταν, αν σε ήθελε αρκετά αυτό ο άνθρωπο, αγάπη μου, και αν ήταν όντω ερωτευμένο μαζί σου, θα άφηνε το πλάνο του στο περιθώριο. Για παράδειγμα, όταν γνώρισα τον Παναγιώτη, δεν είχα κανένα απολύτω πλάνο να παντρευτώ. Κανένα, μα κανένα, μα κανένα. Σκεφτόμουν μετά τα 50, αν θα ξαναπαντρευόμουν. Έτσι ήταν το πλάνο μου. Δεν είχα κανένα απολύτω πλάνο να αλλάξει η ζωή μου με τον τρόπο που άλλαξε. Επειδή ερωτεύτηκα σε αυτόν τον άνθρωπο, I went with the flow. Πήγα με το τι ερχότανε. Και δεν το μετανιώνω. Η πραγματική αγάπη δεν βάζει τα πλάνα πάνω από τους ανθρώπους. Άρα δεν σου έκανε αυτούς τους ανθρώπους. Και σε παρακαλώ πολύ, μην περνάς τόσο πολύ χρόνο στην Ελλάδα, μην περνάς τόσο πολύ χρόνο με τους ανθρώπους από την παλιά σου ζωή. Γιατί η κοπέλα που είσαι τώρα στα 28, δεν έχεις καμία σχέση με την κοπέλα στα 13-14 που έκανε την εφηβική παρέα. Έχεις εξελιχθεί. Κάποιοι άνθρωποι εξελίσσονται και προχωρούν και κάποιοι άλλοι μένουν στάσιμοι. Επίσης, επειδή φαίνεσαι πως είσαι ένας ιδιαίτερα ευφύης και αποτελεσματικός άνθρωπος, μπορεί να ανήκεις σε εκείνη την μειονότητα των ανθρώπων οι οποίοι ξεχωρίζουν, είναι στη ψηλή καμπύλη της ευφύης και της αποτελεσματικότητας, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πολλούς φίλους. Μπορούν να έχουν τον εαυτό τους φίλο και ένα-δυο φίλους οι οποίοι να μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν ουσιαστικά. Δεν θα έχουν τη λαοθάλασσα που έχει ο μέσος άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας μπορεί να κάνει παρέα με χίλιους ανθρώπους, γιατί δεν έχει και πολλές διαφορές από τον μέσο άνθρωπο. Όσο πιο πολύ εξελίσσεσαι, με τόσο λιγότερους ανθρώπους θα ταιριάζεις. Και αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Καθαρίζει ο τόπος. Και καλά κάνεις να μιλάς πίσω και καλά κάνεις να λες και εσύ τη δική σου κρίση για τους άλλους, εφόσον έχουν το θράσος να συνεχίσουν να σε κρίνουν και δεν σε αγαπούν όπως πραγματικά είσαι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχω μια πολύ αγαπημένη ξαδέλφη, η οποία έχει επιλέξει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής από μένα. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν της είπα γιατί δεν παντρεύεσαι, γιατί δεν κάνεις παιδιά, γιατί δεν κάνεις αυτά που έκανα εγώ. Όχι! Σέβομαι ότι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει τη δική του πορεία ζωής και έχει κάνει τις δικές του επιλογές και δικαίωμα της γούστο και καπέλο της και χαίρομαι με τη χαρά της. Και λυπούμαι τη λύπη της επειδή την αγαπώ. Να διεκδικήσεις, όπως έχεις διεκδικήσει στον επαγγελματικό και μορφωτικό τομέα τα καλύτερα για σένα, να διεκδικήσεις και στον κοινωνικό, φιλικό και συστηματικό τομέα τα καλύτερα για σένα. Και να μην αφήνεις να σε παρασέρνει το ρέμα. Άμα πια. Χρόνημα.